Παίρνεις το τηλέφωνο, τι κάνω με ρωτάς. Ρωτάς για την υγεία μου, για θέματα δουλειάς. Γεια σας, με τον ιντερνετικό σταθμό Ανάδρασης Radio και με τη μουσική εκπομπή Μέλιντρον ήρθα να συναντήσω έναν υπέροχο άνθρωπο και μια ξεχωριστή ιδιαίτερη φωνή, τη Μαρία Καλούδη. Τι ωραία εισαγωγή ήταν αυτή. Πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, για την πρόσκληση. Μαρία, εγώ σε ευχαριστώ εκ προτέρων για αυτή τη συνάντηση. Σε καλά, Μαρίλιζα μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη όπου γεννήθηκες. Γεννήθηκα, μεγάλωσα, σπούδασα, έκανα φιλίες, ξεκίνησα να τραγουδάω. Η Θεσσαλονίκη είναι σημείο αναφοράς για μένα, πάντα, όποια να πηγαίνω. Θα σε γυρίσω λίγο πίσω στον χρόνο. Τυχιούχος παιδαγωγικού. Ακριβώς. Καταξιωμένη στον αθλητικό χώρο, πώς επέλεξες να ασχοληθείς με τη μουσική? Γελάω γιατί τώρα είπες αυτό το καταξιωμένη στον αθλητικό χώρο και για μένα είναι τόσο μακρινή αυτή η διαδρομή στον αθλητισμό, ενώ δεν έχω πολλά χρόνια που σταμάτησα. Σταμάτησα λόγω δύο σοβαρών τραυματισμών που έτσι θα με ταλαιπωρούσαν χρόνια, αλλά νιώθω λες και ήταν μια πολύ παλιά εμπειρία αυτή για μένα. Σπούδαζα λοιπόν, όπως είπες, στο παιδαγωγικό εδώ της Θεσσαλονίκης και αποφάσισα κάποια στιγμή στο πρώτο έτος των σπουδών μου να ξεκινήσω δουλειά σε ένα μαγαζί για να βγάζω το χαρτζιλίκι μου. Δούλευα σε ένα μαγαζί που λέγεται Screen, νομίζω λέγεται ακόμα Screen. Εκεί λοιπόν, στη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων, γνώρισα μία πάρα πολύ ωραία συνάδελφο και δασκάλα και μουσικό, τη Χριστίνα Τικοσιδενίδου, η οποία έπαιζε σε διάφορα μαγαζάκια. Εγώ πήγαινα για να τη στρίξω, έλεγα και ένα τραγούδι. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που δούλευα στο καφέ ακούω τον ιδιοκτήτη να λέει ότι εγώ θέλω να ξεκινήσω κάποια live τα Σάββατα. Και θυμάμαι ότι αφήνω το δίσκο και πηγαίνω και λέω εγώ θα έρθω. Μου λέει τι εσύ? Λέω εγώ θα έρθω να ξεκινήσω τα live. Και μου λέει εσύ κοριτσι μου είσαι σερβιτόρα, δεν είσαι τραγουδίστρια. Λέω πώς εγώ τραγουδάω κιόλας. Σε τέλει και έγινε αυτό, Μαρία. Αυτό, ήμουν 19 χρονών. Μέχρι τότε δεν είχα τραγουδήσει ποτέ. Στο σπίτι τραγουδούσα όλη μέρα, 24/7 πραγματικά. Και θυμάμαι ότι το εξασκούσα κιόλας, δηλαδή τραγουδούσα και ήθελα να παρατηρούσα αυτά που άκουγα, προσπαθούσα να βελτιωθώ, με ηχογραφούσα και όταν έκανα κάποιο λάθος εκεί επέμενα να το διορθώσω. Προσπαθούσα να διδαχθώ, ας πούμε, την τέχνη της μουσικής. Οπότε μου λέει εκεί ο ιδιοκτήτης, αφού τραγουδάς, κάνε μου ένα demo με την φίλη σου και να δω τι είναι αυτό που θέλετε να παρουσιάσετε και να σου πω. Και όντως του άρεσε, ξεκινήσαμε εκείνο το Σάββατο και η αλήθεια είναι ότι στάθηκα τυχερή γιατί από εκείνη τη στιγμή και έπειτα γνώρισα πολλούς ανθρώπους, μουσικούς όπως ο Κώστας Καρμπάς, ο Σάκης ο Χαβιάρας που λέγαμε πριν, που με έπαιρναν από το ένα σημείο και με πήγαιναν στο άλλο. Και χωρίς να το καταλάβω, κάποια στιγμή έπαιζα κάθε μέρα σε διάφορα μαγαζιά, χωρίς να το καταλάβω, αβίαστα και σαν να προέκυψε, σαν να ήρθε η μουσική σε μένα. Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε στη Μαρία και στο ταλέντο της? Κοίταξε, πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω έναν, να πω ότι αυτός είναι ο πρώτος, γιατί γίνανε όλα τόσο πολύ γρήγορα, που για να είμαι ειλικρινής, ούτε κι εγώ ίδια στην αρχή δεν είχα καταλάβει τι ήθελα να κάνω και πού ήθελα να φτάσω. Σίγουρα οι άνθρωποι που ανέφερα και ο εργοδότης μου στο μαγαζί και ο Κώστας ο Καρβάς και ο Σάκης Χαβιάρας μέχρι εκείνη τη στιγμή πίστεψαν σε μένα γιατί μου πρότειναν δουλειά έτσι και ήταν πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Αλλά νομίζω ότι η πιο έτσι μοιραία συνάντηση ήταν με τον Νικόλα Λιβαδίτη, ο οποίος όχι μόνο πίστεψε σε μένα σε επίπεδο live εμφανίσεων, αλλά ένα πίστεψε μεγάλο κεφάλαιο, ναι, στη ζωή σου, θα το αναλύσουμε, ναι, έπειτα. Αλλά πίστεψε και σε δισκογραφικό επίπεδο, δηλαδή μου εμπιστεύτηκε τα τραγούδια του. Μία μαγική στιγμή. Θεωρώ ότι σε κάθε καλλιτέχνη υπάρχει μια στιγμή, μαγική εγώ τη λέω, η οποία σε πάει μπροστά στην καριέρα σου. Ποια ήταν αυτή η μαγική στιγμή? Ήταν η στιγμή που πήγες στο μαγαζί και είπες εγώ θέλω να τραγουδήσω? Όχι. Νομίζω ότι η μαγική στιγμή για μένα, εκεί δηλαδή που κατάλαβα ότι αυτό θέλω να το κάνω και θέλω να το κάνω πιο σοβαρά, πιο επαγγελματικά και πιο προσιλωμένα, ήταν μια συναυλία στην Κέρκυρα, στο 7 Festival, το φεστιβάλ του 7 Τεχνών Τόπος. Εκεί μας είχε ζητηθεί να ανοίξουμε τη συναυλία της Τάνιας Τσανακλείδου. Ήταν μια συναυλία με τον Γιώργο Ανδρέου, την Τάνια Τσανακλείδου, τη Ρίτα την Αντωνοπούλου που την υπεραγαπώ και την Κορίνα Λεγάκη. Ανοίγουμε λοιπόν τη συναυλία, μια συγκλονιστική εμπειρία. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιζα μπροστά σε τόσο κόσμο.
Και θυμάμαι ότι κουβεντιάζοντας με την Τάνια Τσανακλείδου μετά τη συναυλία, λες και ήμασταν δύο φίλες που εμένα η Τάνια Τσανακλείδου είναι η αγαπημένη μου ερμηνεύτρια σε όλη την Ελλάδα, ότι έβγαλα τόση πολύ ενέργεια από μέσα της και αγάπη και πείσμα και όρεξη που λες και φύγανε από εκείνη και ήρθανε μέσα μου. Τι όμορφο. Και μου είπα ότι προχώρα, κυνήγα το, άλλες εποχές, μην απογοητεύεσαι, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, αλλά προχώρα. Και θυμάμαι ότι τότε είπα, αυτό το συνέστημα θέλω να το ξαναζήσω. Πολύ ωραίο. Όπως είπαμε και πριν, Νικόλαος Λιβαδίτης, ένα μεγάλο κεφάλαιο για εσένα, ένας καταξιωμένος τυχουργός και μουσικός, που μέσα από τη δικιά σου φωνή περνάει τα λόγια της ψυχής του, θα έλεγα εγώ. Σαν να είσαι η μούσα του. Πολύ θα το ήθελα. Μαριλίζα μου, δεν ξέρω αν είμαι, αλλά θα το ήθελα πολύ. Αυτό που συμβαίνει με τον Νικόλη είναι ότι επειδή ξεκινήσαμε ως συνεργάτες σε επίπεδο live εμφανίσεων, μας δόθηκε ο χρόνος να γνωριστούμε πάρα πολύ καλά. Αφού λοιπόν γνωριστήκαμε και είδαμε ο ένας καλλιτεχνικά, εννοώ και προσωπικά, τις πτυχές του άλλου, την αισθητική του, τα όνειρά του, όταν ήρθε το πρώτο τραγούδι, που τότε βέβαια ήμουν μια άλλη Μαρία, που την αγαπώ και την αποδέχομαι και εκείνη, απλά ήταν μια πολύ διαφορετική Μαρία, αποφασίσαμε ότι θέλουμε και στο δισκογραφικό επίπεδο αυτό να το συνεχίσουμε. Πλέον, ας πούμε, το «Για μένα θα μιλώ» είναι λες και το έχω γράψει εγώ ίδια. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι ο Νικόλας με ξέρει τόσο καλά, καλλιτεχνικά, ερμηνευτικά και προσωπικά, που γράφει αυτό που, αν είχα το ταλέντο να γράψω εγώ τους στίχους, θα έγραφα αυτούς τους στίχους. Το «Για μένα θα μιλώ» είναι το καινούργιο σου κομμάτι, το οποίο βγήκε πριν ένα μήνα. Σωστά? Ναι, δημιουργήθηκε εν μέσω καραντίνας που όλοι οι άνθρωποι λίγο είδαμε πιο βαθιά τον εαυτό μας, ή προϋπήρχε και έτυχε να βγει μετά από όλο αυτό που περνάμε? Λίγο και από τα δύο. Αυτό το τραγούδι είχε γραφτεί, θυμάμαι τη μελωδία, θυμάμαι τον Νικόλα να έρχεται πέρσι το καλοκαίρι και να μου λέει: «Μαρία, έγραψε αυτή τη μελωδία, άκουσε την και πες μου πώς σου φαίνεται». Εγώ ξετρελάθηκα, γιατί απλά μου το συλλοτραγούδισε το ρεφρέν τότε, ας πούμε, ξετρελάθηκα και είπα: «Αυτό θέλω να είναι το επόμενο μου τραγούδι». Αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορούσε να το ολοκληρώσει σε εκείνη τη φάση. Δεν το έβγαινε, δεν ήταν η ώρα του, δεν ήταν η στιγμή του. Οπότε ο Νικόλας έκλεισε αυτό το τραγούδι στο σιγητάρι, αλλά εγώ όχι. Εγώ συνέχιζα να το σιγοτραγουδάω και κάθε φορά που κουβεντιάζαμε για το ποιο θα είναι τελικά το επόμενο μου τραγούδι, εγώ πάντα επέστρεφα σε αυτό. Ήξερες την επιτυχία του? Το ήξερες ότι θα γίνει επιτυχία? Όχι. Απλά ένιωθα ότι αυτή η μελωδία μου ήταν πάρα πολύ οικία. Ένιωθα πολύ άνετο όταν τραγουδούσα αυτό το στίχο, ας πούμε, το ρεφρέν. Και ένιωθα ότι αυτό ήθελα να πω εκείνη τη στιγμή. Οπότε μετά ερχόταν με άλλες ιδέες, άσχετες, άλλα πράγματα που είχε στο μυαλό, και μου έλεγε αυτό και έλεγα: «Όχι, όχι, θέλω εκείνο. Αυτό, όχι, όχι, θέλω εκείνο». Εγώ επέμενα. Ώσπου κάποια στιγμή μέσα, λίγο πριν την καραντίνα, ένιωσα ότι είχε έρθει η στιγμή του, γιατί τον έβλεπα ότι άρχισε ξανά να ασχολείται με αυτό το τραγούδι και να το ολοκληρώνει. Και μέσα στην καραντίνα είπαμε ότι αυτό το τραγούδι πρέπει να βγει τώρα. Γιατί είναι η καλύτερη ευκαιρία μέσα από αυτούς τους στίχους που ουσιαστικά μιλούν για την αισιοδοξία, για αυτή την οπτική της ζωής, ότι όλα θα πάνε καλά και ας είναι ταβάνι από πάνω, εσύ δες το σαν έναν ουρανό. Αυτό ήθελα να πω, ότι έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο στίχο σε αυτό το τραγούδι, που βλέπω ουρανό σε άσπρο ταβάνι. Έξω υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λόγω οικονομικής κρίσης, λόγω και στα συναισθηματικά τους δεν τα πάνε καλά. Τι τους συμβουλεύεις εσύ ώστε να μπορέσουν να δούνε αυτό το ταβάνι, να το δούνε πλέον ως ουρανό και να το κάνουν το στίχο δικό τους στη ζωή τους? Ξέρεις τι, σίγουρα οι αντικειμενικές δυσκολίες δεν πάβουν. Δηλαδή, μια δύσκολη κατάσταση θα παραμείνει δύσκολη κατάσταση. Αλλά αν εμείς κλειστούμε, ας πούμε, στο καβούκι μας και στον εαυτό μας και απλά αφαιθούμε ότι τώρα βιώνουμε μια δύσκολη κατάσταση και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, τότε σίγουρα δεν θα κάνουμε τίποτα. Αν όμως θες ένα στόχο και πεις ότι βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση, να δω τι επιλογές έχω, τι οπτικές έχω, τι επιλογές υπάρχουν και προς τα ποια κατεύθυνση θέλω να πάω, τότε νομίζω ότι αυτό θα σου δώσει όθηση
Και βλέποντας όντως εσύ το ταβάνι, θα αρχίζεις να φαντάζεσαι αυτό που θέλεις. Να φαντάζεσαι, ας πούμε, σαν ένας λευκός πίνακας που εσύ τον κάνεις ό,τι θες. Και θα κινηθείς προς εκείνη την κατεύθυνση. Και τότε σίγουρα κάτι θα πετύχεις. Δεν ξέρω αν θα φτάσεις στον τελικό σου στόχο, αλλά σίγουρα θα φύγεις από αυτή την κατάσταση. Θέλω να σου πω ότι μας έδωσες ένα υπέροχο τραγούδι και θεωρώ ότι είναι ένα δώρο για τον εαυτό μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό. Το ακούει αυτό το τραγούδι. Επίσης, θα ήθελα το πρώτο σου τραγούδι, με αυτό νομίζω ότι ξεκίνησες, είναι το «Θα σου πω μια ιστορία». Ναι, αυτό που σου είπα πριν. Από τότε μέχρι σήμερα, τι έχει αλλάξει στην καλλιτεχνική σου πορεία? Νομίζω όλα. Δηλαδή, τώρα ακούω πια το «Θα σου πω μια ιστορία» και σκέφτομαι ότι καλά, πόσο διαφορετικά θα το έλεγα αυτό το τραγούδι αν το έλεγα τώρα. Βέβαια, αυτό μου συμβαίνει σε κάθε προηγούμενο τραγούδι. Δηλαδή, ακόμα και του έρωτα λογαριασμού που είναι το αμέσως προηγούμενο, το ακούω και λέω «Αχ, αυτό γιατί το είπα έτσι, αφού τώρα θα το έλεγα αλλιώς». Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι και η μαγεία της διαδρομής και ενώ από τη μια, ξέρεις, μπορεί να μην νιώθω 100% εαυτός μου όταν τα ακούω, γιατί έχω αλλάξει πια, με χαροποιεί γιατί βλέπω ότι έχω εξελιχθεί. Και δεν μπορώ να το απομονώσω αυτό το κομμάτι του εαυτού μου. Όπως σε όλα εξελισσόμαστε, έτσι θεωρώ ότι και στο επαγγελματικό κομμάτι δεν μπορείς να είσαι ίδιος με τον εαυτό που είχες πριν 5 χρόνια. Οπότε με χαροποιεί αυτό, να σου πω την αλήθεια. Περιοδίες. Μία λέξη, πολλά συναισθήματα θα έλεγα εγώ. Ποια περιοδία σου έχει μείνει, σου έχει καρφωθεί στο μυαλό και έχεις περάσει πάρα πολύ όμορφα και δεν θα την ξεχάσεις ποτέ? Με το χέρι στην καρδιά θα σου πω όλες. Καμία σχέση μία με την άλλη. Σίγουρα υπάρχουν χώροι που επιστρέφουμε κάθε χρονιά, κάθε χειμώνα ή κάθε καλοκαίρι και έτσι έχουμε αποκτήσει ένα δέσιμο με τους θαμώνες, με τα μέρη, με τις πόλεις, με τους ιδιοκτήτες, αλλά δεν μπορώ να ξεχωρίσω, ναι, γιατί αρχικά, παρότι κάθε χρόνο περιοδεύουμε, κάθε περιοδία ήταν και λίγο διαφορετική. Κάθε φορά είχαμε και ένα καινούργιο συνεργάτη. Η τελευταία μας περιοδία είχαμε στο πλευρό μας, μάλλον στην τελευταία περιοδία, τον αγαπημένο μας Άρη Ζέρβα, σε λίστας καταξιωμένος, που έτσι έδωσε μια άλλη όθηση και μια άλλη άβραση σε όλο το σχήμα. Οπότε, κάθε μία έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου για διαφορετικούς λόγους. Ποιος είναι ο ιδανικός ακροατής για εσένα, Μαρία? Ο ιδανικός ακροατής είναι ο ακροατής που έρχεται με ανοιχτή καρδιά, ανοιχτό μυαλό και ανοιχτές τις αισθήσεις του και περιμένει να πάρει κάτι από σένα. Και νομίζω ότι σίγουρα θα πάρει κάτι. Αυτός ο άνθρωπος που έρχεται και έχει προσδοκίες, παρότι είναι πιο απαιτητικός στην υγειά σου, σίγουρα θα πάρει κάτι φεύγοντας. Θεωρείς ότι οι καλλιτέχνες έχουν υποχρεώσεις προς το κοινό τους? Και αν ναι, ποιες είναι αυτές? Σαφώς. Αρχικά θεωρώ ότι οι καλλιτέχνες έχουν υποχρεώσεις απέναντι στον εαυτό τους πρώτα απ' όλα. Να είναι συνεπείς σε αυτό που κάνουν, σε αυτό που πρεσβεύουν και σε όλα αυτά που θέλουν να επικοινωνήσουν. Και νομίζω ότι αυτή είναι η συνέπεια που πρέπει να δείχνεις και στον ακροατή σου. Και φαίνεται, πιστεύω, αυτό κιόλας και στο κοινό. Εγώ αισθάνομαι ότι έχω χρέος να βελτιώνομαι κάθε φορά. Αισθάνομαι ότι είναι κόσμος από κάτω που μας τιμά κάθε χρόνο με την παρουσία του και δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα βλέπει κάθε χρόνο το ίδιο. Θέλω κάθε χρόνο να του παρουσιάζω κάτι βελτιωμένο, κάτι ανανεωμένο και μια έτσι άλλη εκδοχή του εαυτού μου. Πόσο εύκολο όμως μπορεί να είναι αυτό που λες? Δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο, είναι μια διαδικασία που την έχουμε κι εμείς οι ίδιοι ανάγκη, γιατί όταν τελειώνει ένας κύκλος, θέλεις μετά να κάνεις κάτι άλλο, θέλεις να δεις τι άλλα τραγούδια θες να επικοινωνήσεις, τι άλλες ιστορίες θες να πεις, τι άλλον ήχο θέλεις να περάσεις στον ακροατή σου αυτή τη χρονιά. Νομίζω ότι αυτό δίνει όθηση και σε εμάς τους ίδιους. Εμάς κάθε περιοδία μας έδινε όθηση για ένα καινούριο τραγούδι, ας πούμε, γιατί είχαμε άλλον ήχο σε κάθε περιοδία. Οπότε γεννιόνται μια καινούργια ιδέα κάθε φορά. Με ποιον καλλιτέχνη θέλεις να συνεργαστείς επί σκηνής? Εντάξει, Τάνια Τσανακλείδου θα πω, για να είμαι δίκαιη και συνεπής απέναντι στον εαυτό μου. Είναι πολύ βέβαια οι καλλιτέχνες που αγαπώ και θαυμάζω. Απλά στην Τάνια Τσανακλείδου με κερδίζει αυτή η ερμηνεία. Η προσέγγιση της, η θεατρική. Και η προσωπικότητά της. Τουλάχιστον εμείς οι ακροατές νομίζω ότι το βγάζει αυτό και σε εμάς. Λοιπόν, θα σου πω τώρα μια αγαπημένη μου ιστορία που συνηθίζω να τη λέω, αλλά πραγματικά νομίζω ότι άλλαξε τον τρόπο της σκέψης μου. Σε εκείνη τη συναυλία που σου είπα πριν, στη Κέρκυρα, είχαμε πιάσει μια κουβέντα με την Τάνια για τα διαφορετικά είδη κοινού. Και λέγαμε ότι δεν είναι κάθε μέρα καλή, δεν είναι κάθε live καλό και δεν είναι κάθε φορά το κοινό καλό. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι έλα, όλα, πάντα το κοινό είναι καλό, εσύ έχεις την ευθύνη
Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια σχέση αλληλεπίδρασης. Ξεκινάς εσύ, στέλνεις ενέργεια και αυτή η ενέργεια πρέπει να σου επιστραφεί για να μην αδειάσουν οι μπαταρίες σου. Οπότε μου έλεγε μια ιστορία ότι μια φορά ήταν στην Αθήνα, θα έβγαζε μια σεζόν εκεί με τη Δήμητρα Γαλάνη. Και ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και το κοινό είναι, λέει, πολύ κακό. Δεν θέλω, μου λέει, να συνεχίσω, δεν θέλω, μου λέει, να τραγουδήσω άλλο. Τραγουδάω όπως, άρον-άρον και φεύγω, λέει, για τα παρασκήνια. Οπότε εκεί, λέει, έρχεται ένα παλικάρι και μου λέει, κυρία Τάνια Τσανακλείδου, λέει, εγώ μάζευα λεφτά, λέει, 2 μήνες για να έρθω να σας ακούσω και πόσο χαίρομαι, λέει, που βρέθηκα εδώ. Και μου εξηγούσε ότι εκείνη τη στιγμή ένιωσε αυτή τη ματέωση ότι υπήρχε από κάτω, σε αυτό το κακό, ας πούμε, κοινό, ένας που ήταν ο καλός, ο ιδανικός ακροατής που μου είπες πριν, και ότι δεν του έδωσε όλα όσα μπορούσε να του δώσει. Και μου είχε πει, μου είχε δώσει την εξής συμβουλή, πάντα μου λέει, θα ψάχνεις αυτόν τον έναν που θέλει να σε ακούσει. Και θα τραγουδάς μόνο για αυτόν. Και στη ζωή, έτσι. Και στη ζωή, έχεις δίκιο. Ποιες είναι τα επόμενά σου σχέδια? Λοιπόν, διανύουμε τώρα μια περίοδο, ξέρεις, λόγω του κορονοϊού και όλων αυτών. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Ναι, που αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να προγραμματίσω πολλά πράγματα. Οπότε έχω εστιάσει την προσοχή μου πιο πολύ στο δισκογραφικό κομμάτι. Τώρα είμαι σε φάση που προσπαθώ να προωθήσω το καινούργιο μας τραγούδι. Για μένα θα μιλώ και να το επικοινωνήσουμε με όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε. Και θέλω όλη αυτή η πρωτόγνωρη συνθήκη να μας οδηγήσει σε νέα τραγούδια. Δηλαδή, αυτός είναι ο στόχος μου, αυτό είναι το όνειρό μου. Θέλω, βγαίνοντας από αυτή την κατάσταση, να έχουμε καινούργιες μουσικές, καινούργιες ιστορίες να πούμε και να έχουμε αντλήσει έμπνευση από όλο αυτό που ζούμε, που βιώνουμε όλοι. Εγώ προσωπικά ταυτίστηκα, θα το ξαναπώ με το τραγούδι, το «Για μένα θα μιλώ». Πώς αισθάνεσαι που ταυτίζονται οι ακροατές σου, το κοινό σου με τα τραγούδια σου? Νιώθω υπέροχα όταν συμβαίνει αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για τον έναν, ότι και αυτός ο ένας πάντα σου δίνει μεγάλη χαρά. Και μετά περιμένεις και τον δεύτερο και τον τρίτο, αλλά και να μην έρθουν, ξέρεις ότι αυτό που κάνεις έχει ένα αποτέλεσμα. Γιατί αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, κάνουμε μουσική για να επικοινωνήσουμε με τους άλλους ανθρώπους. Αν δεν θέλαμε να επικοινωνήσουμε, θα κάναμε μουσική και δεν θα την κυκλοφορούσαμε ποτέ. Θα την κλειδώναμε στο σιρτάρι. Από τη στιγμή που μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, αυτός είναι ο στόχος μας. Να βλέπουμε ότι οι άνθρωποι ταυτίζονται έστω και με ένα στίχο ή με τη μελωδία ή με οτιδήποτε. Τα περισσότερα τραγούδια μιλάνε για τον έρωτα. Έτσι δεν είναι? Όντως. Και σχετικά έτσι πως το εκλαμβάνω. Μας απασχολεί ο έρωτας γενικά τους ανθρώπους, γι' αυτό. Και με το πως εμείς αντιμετωπίζουμε τον έρωτα. Γενικότερα παίρνεις ενέργεια από αυτό το συναίσθημα για να μπορείς να τραγουδήσεις. Κυρίως από αυτό, έτσι. Δεν ξέρω αν παίρνω κυρίως από αυτό. Είναι όμως ένα από τα συναισθήματα που σου δίνουν πολύ ενέργεια. Καμιά φορά έτσι μπορεί, λέγοντας τραγούδια για τον έρωτα, να σκέφτομαι την ιστορία ενός φίλου μου. Την ιστορία, μια ιστορία που άκουσα και να μου δίνει και αυτό ενέργεια. Αλλά σίγουρα ο έρωτας στην προσωπική μου ζωή παίζει σημαντικό ρόλο. Και γενικότερα όλα τα θετικά συναισθήματα, αυτά που μας κάνουν να αισθανόμαστε ήρεμοι, ασφαλείς. Που βέβαια ο έρωτας, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, δεν σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια. Αλλά σε τροφοδοτεί με πολύ ενέργεια. Κάνεις λίγο την ισορροπία, σου λέει εδώ. Τώρα που το λέω, ίσως η αγάπη να μου δίνει περισσότερη ενέργεια. Ίσως δηλαδή αυτή η αίσθηση της ασφάλειας και της καλοσύνης που ρέει, να με οθεί στο να κάνω αυτό που θέλω. Πιστεύεις ότι η μουσική στην Ελλάδα βαίνει καλώς? Τώρα αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση και μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θα σου πω ότι σίγουρα ο χώρος της μουσικής, για το χώρο, δεν μιλάμε για τον τρόπο που λειτουργεί, το σύστημα, ας πούμε, έχει αλλάξει πολύ. Είναι πάρα πολλές πληροφορίες, είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, είναι πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με τη μουσική. Παρότι έχουμε στα χέρια μας το όπλο του ίντερνετ και του διαδικτύου, είναι τόσο πολλές πληροφορίες που νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να χαθεί η δική σου. Και σίγουρα δεν είναι ίδιος ο τρόπος που... Πώς να το πω τώρα... που κυλάει και που εξελίσσεται ο χώρος της μουσικής. Ας πούμε, πλέον οι καλλιτέχνες πρέπει να χρηματοδοτούν μόνοι τους τις δουλειές τους. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι κάτι που, αν δεν το έχεις υπολογίσει, σίγουρα θα σε περιορίσει πολύ. Θα σε περιορίσει το πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις. Όμως πιστεύω πραγματικά ότι αν θέλεις και έχεις πραγματικά ανάγκη να πεις πράγματα και να παρουσιάσεις έργο, θα βρεις τον τρόπο και θα το κάνεις. Απλά είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι είναι τόσες πολλές οι πληροφορίες που υπάρχει δυσκολία του να αναδειχθεί η δική σου ή να φτάσει στα κατάλληλα αυτιά. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε έτσι και με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο να επικοινωνήσουμε τη μουσική μας. Θέλει περισσότερο χρόνο, θεωρώ, και περισσότερη επιμονή από ό,τι παλαιότερα.
Θα περιμένουμε γρήγορα καινούριο τραγούδι. Θα ήθελα να είναι πολύ γρήγορα, αλλά πιστεύω ότι θέλω κάποιους μήνες μπροστά μου πρώτα έτσι να οριμάσει το «Για μένα θα μιλώ», να κάνει τις διαδρομές του και αφού κατασταλάξει κάπου, μετά να το αγναντεύω έτσι από μακριά και να πάρω δύναμη και όθηση για τα επόμενα. Στην εκπομπή Μέλιδρον, οι ακροατές όλη αυτή τη σεζόν που πέρασε αφιέρωναν. Τι θα αφιερώσεις στην εκπομπή? Να αφιερώσω τραγούδι, εννοείς? Ναι, ένα δικό σου τραγούδι, ένα δικό σου στίχο. Κοίταξε, σίγουρα θα αφιερώσω από το «Για μένα θα μιλώ» και θα πω ότι να βλέπουμε ουρανό σας πρωταβάνι, που είναι έτσι ένας από τους πιο δυνατούς στίχους, θεωρώ, του τραγουδιού. Και επίσης θα πω ότι ποιος μπορεί να σου κλέψει τα αστέρια. Είναι ένας από τους επόμενους στίχους του τραγουδιού. Για να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, ότι ό,τι και να γίνεται, τα αστέρια μας θα είναι πάντα δικά μας και θα έχουμε πάντα την ευκαιρία να τα βλέπουμε. Και ό,τι και να γίνει, όσα σύννεφα και να υπάρχουν, θα βρίσκουμε τρόπο πάντα να τα βλέπουμε και να παίρνουμε δύναμη. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από καρδιάς. Και εγώ το ίδιο. Σου εύχομαι να είσαι ευτυχισμένη στη ζωή σου και να μας δίνεις πολλά τραγούδια για να χαλαρώνουμε μέσα από αυτά και να ακούμε καλές μουσικές. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα και εύχομαι πραγματικά και σε σένα να οι συνεντεύξεις να γίνουν αμέτρητες, να χάσεις το μέτρημα από τις πολλές και να ανταμώσουμε και με σένα και με τους ανθρώπους που σε εμπιστεύονται και σε παρακολουθούν και σε κάποιο live. Θα χαρώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Μαρία. Ευχαριστώ. Δεν έχω τίποτα να πω, μόνο μια χάρη σου ζητώ. Εδώ. Αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι τυπικό. Μη με ρωτάς τι κάνω. Πες μου πως μ' αγαπάς. Πες μου όσα φοβήθηκες και αγάπησες εμάς.